Περιφερειάρχη, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, πρόεδρε της κοινότητας Πελεκάνου, αξιότιμη δημοσιογράφη εφημερίδων, τηλεοπτικών μέσων και ραδιοφώνου, θα αναφερθώ επιγραμματικά στις μέρες γιορτών Βόλιου Πέλεκων και στο πρόγραμμα 2022 με μια μικρή αναφορά στο Πέλεκον, το οχυρωματικό συγκρότημα. Από το 2016 οργανώνουμε τις γιορτές με απουσία 2 χρόνων λόγω πανδημίας, έχοντας ως συνδιοργανωτές την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Βοΐου. Τους ευχαριστούμε γιατί πίστεψαν στην προσπάθειά μας αυτή και μας στήριξαν. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κασαπίδη και το Δήμο Βοΐου κ. Χρήστο Ζευκλή, που ειλικρινά η συμπαράστασή τους είναι ουσιαστική, όπως και των προπατόχων τους που πρώτοι μας πίστεψαν, τον κύριο Καρυπίδη και τον κύριο Λαμπρόπουλο. Στην αρχαιολογική εφημερίδα του 1932, ο Αντώνης Κεραμόπουλος γράφει για την Πέλκα. Το Πέλεκον εγένε το Πέλεκα και δεύτερη Πέλκα μέχρι προπενταετίας περίπου, όταν ιστορήτως και άνευ ουδενός λόγου μετονόμασαν αυτήν άγνωστη εισηγητέ εις Πελεκάνων. Παρά τα παρεμούδε κατ' επανάληψη γραφέντα εν εγχωρίες εφημερίσιν, ουδή συνεκκινήθη. Η να μεριμνήσει περί της επισήμου επαναφοράς τούτου, όπερ είναι πολύτιμων ιστορικών τεκμήριων εν χώρα, εις ελάχιστα γιγνώσκομεν παλιά τοπονύμια. Ο ευπατρίδης του Βοΐου, ο Γεράσιμος Μιχαήλ Δόσας, στις 17 Μαΐου του 2014, έγραφε στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής. Ματέος, ο διαπρεπής εκβλάστης καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Κεραμόπουλος, καλούσε τους αρμοδίους να διορθώσουν τα ημαρτημένα τους και να επαναφέρουν την ονομασία Πέλκα που μετονόμασα σε Πελεκάνο, χωρίς την αίσθηση ούτε της ιστορίας ούτε της γλώσσας. Και συνεχίσει ο Γεράσιμος Δόσας. Αυτό το ελάχιστο, δηλαδή αυτή η ονομασία της Πέλκα, είναι ταυτόχρονα και μέγιστο, βαρισίματο στοιχείο μακεδονικής ελληνικότητας, που ξεκινάει από την αρχή σχεδόν της ιστορίας του ελλαδικού χώρου και φτάνει ως τις ημέρες μας. Και γιατί το μέγιστο εν ελαχίστο, επειδή ακριβώς το μικρό, το ελάχιστο, περιέχει την επίτευξη ενός αποτελέσματος που είναι μεγίστης σημασίας. Στις μικρότητα της Πέλκας ρέει μέγα το ιστορικό αποδεικτικό μέγεθος και διαλαλείται έτσι η ελληνικότητα της Άνω Μακεδονίας. Όχι μόνο επειδή αβίαστα ταυτοποιούνται τα αρχαιολογικά ευρήματα, οι συνταυτίσεις, οι συνάφειες και οι αναγωγές του ελληνικού αυτού βίου προς τις αντίστοιχες πλήσεις των άλλων περιοχών του ελλαδικού χώρου. Είναι αλήθεια. Πολύ με βασάνισε και με βασανίζει τι μυστικά κρύβει ο κάμπος της Πέλκας που αγκαλιάζεται και προστατεύεται από το χειροματικό συγκρότημα Πέλεκων, όπως το αναφέρει και ο Προκόπιος στον 6ο αιώνα μετά Χριστό και το οποίο προϋπήρχε της καθόδου των Δωρεέων. Από τα οχυρά λοιπόν Πέλεκων της Πέλεκας Πέλικας Πέλκας ονομάσαμε τις γιορτές Βοΐου Πέλεκων. Σε αυτό το δρόμο που ανοίξαμε, ο Σύλλογος Πελκιωτών Θεσσαλονίκης Μύρικος ανέλαβε το μεγάλο βάρος, το μεγάλο μέρος, αλλά βρήκαμε συμπαράσταση και από τους συλλόγους εκεί της Θεσσαλονίκης, την Βοιακή Εστία, το Σύλλογο Σεφιστέων Θεσσαλονίκης, το Σύλλογο Ανεπτυμανικών Θεσσαλονίκης. Οι πρόεδροι, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος της Βοϊκής Εστίας, η Πόπη Πολύζου των Σεφιστέων, η Μαρία Μαχαίρα του Αλιάχμονα, ανέλαβαν πολλές πρωτοβουλίες και ευθύνες, γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι εύκολο για μας να διοργανώσουμε εκδηλώσεις, αλλά το τοπίο εδώ μας ήταν θολό. Εμείς που είμαστε μακριά από το γενέθλιο τόπο, αλλά νιώθουμε βαθιά τις ρίστες μας στο Βόλιο, επιμείναμε και επιμένουμε να συνεχίζουμε να γιορτάζουμε αυτές τις μέρες Πέλεκων στα ευλογημένα χώματά μας. Και η νοσταλγία και το γενέθλιο τόπο μας μεγαλώνει όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά. Η συμμετοχή των Συλλόγων της Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει την αγάπη και την νοσταλγία και το γενέθλιο τόπο μας. Γι' αυτό και οι οικαστικοί καλλιτέχνες που εκθέτουν έργα τους έχουν ρίζες από το Βόλιο. Κώστας Διός, Γιάννης Βούρος, Σότος Ζαχαριάδης, Θάλια Φλωρά Καραβία, η μεγαλύτερη Ελληνίδα ζωγράφος των Βαλκανικών πολέμων. Για πρώτη φορά εκτέθηκαν αφεντικά της έργα στο πλαίσιο των Μέρες Γιορτών Βοΐου 2018 σε συνεργασία με το Τρίτο Σώμα Στρατού στο γενέθλιο τόπο της Σιάτιστα. Και φέτος,